Μέσα στι ειδικέ, έκτακτε συνθήκε και την ιδιαίτερη ανησυχία που όλοι βιώνουν λόγω τη πανδημία του κορονοϊού, καλούμαστε να αντλήσουμε θάρρο και δύναμη από την ανάσταση του κυρίου. Επισημένει στην πασχαλινή του εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Ο πόνο και οι ταλαιπωρίε αντέχονται και αντιμετωπίζονται ευκολότερα αν υπάρχει στήριγμα που υπερβαίνει την καταστροφικότητά του και φωτίζει το βαθύτερο νόημά Στην Ανάσταση του Χριστού θα βρούμε αυτό το στήριγμα και το βαθύτερο νόημα των θλίψεων και των ταλαιπωριών μας. Στο αναστάσιμο μηνυμά απευθύνεται επίσης ιδιαίτερα στο ιατρικό προσωπικό, στους ασθενείς, τους φοιτητέ ομογενείς πρόσφυγες, συγγενείς πεσόντων και αγνοωμένων. Επιπλέον οφείλουμε να εκφράσουμε τα βαθιά αισθήματα της εκτίμησης και της ευγνωμοσύνης μας προς τους ιατρούς, τους νοσηλευτές μας, αλλά και προς όλους όσοι εργάζονται υπερβαίνοντας σε για την αντιμετώπιση της φοβερής πανδημίας. Ο Αρχιεπίσκοπο Χρυσότομο δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί και στο εθνικό μα πρόβλημα, τονίζοντα πω δεν θα πρέπει ούτε για μια στιγμή να αποσπάσουμε την προσοχή μα από το εθνικό μα θέμα, στέλνοντα ξεκάθαρο μήνυμα προ την πολιτική ηγεσία για ενίσχυση τη αμυντική θωράκη. Η Κύπρο, κατά του ειδικού, χρειάζεται ένα μικρό αλλά σύγχρονο και αποτελεσματικό στρατό με αγωνιστικό φρόνημα όχι για να ανταγωνιστεί τον τουρκικό στρατό, αυτό είναι αδύνατο και ουτοπικό, αλλά για να λειτουργεί αποτρεπτικά στην τουρκική επιθετικότητα. Η Τουρκία κατέληξε να γνωρίζει ότι θα έχει κόστος και θα συναντά την διεθνή κατακραυγή σε κάθε ενεργειά της.